Έλα, σταμάτα. Ακόμα δεν ξεκίνησα. Φύγαμε! Επέλανες! Δεν έχεις καθόλου μα καθόλου φαντασία στον έρωτα. Ναι, λύσε με όμως. Θα γίνει και αυτό. Ξέρεις με γιατί θα... Γιατί τι. Εδώ είναι το κλειδί. Είναι ένα επεισόδιο από την καινούργια σειρά που έχει ξεκινήσει στο Rick. Παρακαλώ να δούμε όλη τη σειρά του Rick την οποία... Φίλα, η Νονά. Μην έχετε καμία αμφιβολία, κυρία μου, πως θα αλλάξουν στην Κύπρο πλέον. Θα αλλάξουν, πώς το είπε, θα αλλάξουν. Κύριος Κάμερον, να πάω αύριο πάντως, κυρίες και κύριοι, όπως και να έχει, θα αλλάξουν τα πράντα στην καθημερινότητα των Κυπρίων. Και τα πράντα θα αλλάξουν, και τα ερεμές θα αλλάξουν, και τα γκούτσι θα αλλάξουν, και τα Ιβισέν Λοράν θα αλλάξουν. Μην έχετε καμία αμφιβολία πως ό,τι συνέβη στην Κύπρο ήταν προαποφασισμένο, προσχεδιασμένο. Και όλα αυτά τα δραματικά του κόλου με τα συγχωρήσεως που παίχτηκαν και στην Ελλάδα, εμένα προσωπικά ουδόλως με πείθουνε. Αναστασιάδης, Σαρής και διοικητής σχετικής τράπεζας της Κύπρου σιγά μη δεν γνώριζαν. Και ο γαμπρός του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη έβγαλε στο εξωτερικό στις 12 και 13 Μαρτίου 2013, μία εβδομάδα δηλαδή πριν την πρώτη απόφαση του Eurogroup, το ποσό των 21 εκατομμυρίων ευρώ. Εντελώς συμπτωματικά. Είχε μια αίσθηση περίεργη. Ένστικτο να το πω. Πληροφορία να το πω. Πόσο να το πω. Φάνηκε από το ότι στη Βουλή φάνηκε ψηφίσαν αυτή η αποχή. Αποχή τι σημαίνει, αφήνω την πόρτα ανοιχτή για να ψηφιστεί αυτό που έχω ήδη προσυμφωνήσει. Τη δραματική συμφωνία που σκεφτόταν ο υπεύθυνος Αναστασιάδης πώς θα ήταν η επόμενη μέρα χωρίς αυτές τις αποφάσεις που πήρε. Το βλέπεις τα πρόσωπά του με τι ψυχραιμία μιλούν και λένε. Πάμε να δούμε. Αν εγώ έχω ας πούμε ένα εκατομμύριο, ποιες είναι οι πιθανότητες να πάρω και πότε και πόσα, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, είναι χρονικά, πιστεύω θα πάρει αρκετό χρόνο. 6-7 χρόνια. Ίσως. Και ίσως και το ποσοστό να είναι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή μπορεί να είναι και 20%. Άρα το κούρεμα να αγγίξει το 80%. Βασικά για τη Λαϊκή Εντάξει. Τράπεζα. Σου ναι. Παίρνω όλα τα λεφτά δηλαδή. Και του λέει τόσο ήρεμα. Τα 20 με 7 χρόνια. Ψυχολογικά πράγματα. Παρετήθηκε, ευτυχώς, όταν ο ίδιος έχει διατελέσει μετά την απομάκρυνση Γιαννόπουλου στη Λαϊκή, ο ίδιος πρόεδρος της Λαϊκής Τράπεζας, και επειδή τα πήγε περίφημα, τον βάλανε και υπουργό οικονομικών. Είναι κατηγορία αυτή η πολιτική. Λέγονται πολιτικοί νεκροθάφτες. Αναλαμβάνουν και θάβουν οικονομίες των χωρών τους. Και ακούς τον διοικητή της τράπεζας που κρατούσε τον κόσμο ανενημέρωτο, όχι όλους, θα δούμε ότι δεν τους κρατούσε όλους, ακούμε να λέει χωρίς καμία ντροπή. Ό,τι τη χάνω την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κάτι για το οποίο περηφανεύομαι και θεωρώ. Περηφανεύεται που έχει την έγκριση στον απ' έξω. Το καλύτερο βραβείο για αυτόν. Ανήκω στο μακρύ στρατό της Μέρκελ. Δηλαδή το ότι δεν ενημέρωσε τον κόσμο και τους έλεγε ότι η τράπεζα είναι εντάξει, ποιος θα τους πειράξει? Το 2008, κύριε, μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω τώρα, λέει η Ευρωπαίοι, να της αλλάξω το μοντέλο. Με τι μοντέλο μπήκε το 2008? 4 χρόνια περάσει. Με τι ρούχο μπήκε? Άλλο μοντέλο φόρεσε. Δεν το ξέρω το μοντέλο. Η Κύπρος, όπως και πολλές χώρες της Ευρωζώνης, θα αποτελέσουν τις ηφηγένειες για να σωθεί η Γερμανία στο τέλος. Και βγήκε ο εντεταλμένος Ολλανδός της κυρίας Μέρκελ, ο Eurogroupitis αυτός, και μας είπε πως όταν οι τράπεζες έχουν κρίση, τότε θα μπορούν να παίρνουν τις καταθέσεις των ανθρώπων που είναι μέσα για να έρθουν στα ίσα τους οι τράπεζες. Έτσι ακριβώς τον ηρευόταν, φαντάζομαι, ο Χίτλερ, το τέταρτο τραπεζικό Reich. Το όνειρο του Χίτλερ. Αυτό είναι το όνειρο του Χίτλερ. Διότι λέει η Κύπρος είχε, λέει, πολλά βρώμικα λεφτά από τους Ρώσους. Και τα καθαρά που είχαν οι άνθρωποι. Πώς λοιπόν αυτά τα βρώμικα λεφτά χρησιμοποιούνται τώρα για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών? Δηλαδή νομιμοποιούν χωρίς δίκη, χωρίς έρευνα δικαστική, τα πιθανόν παράνομα χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα μαύρα που κατηγορούν τα κάνουν άσπρα μόνοι τους. Δηλαδή για μια τράπεζα για να σωθεί μπορεί να χρησιμοποιήσει προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας. Λεφτά που βγήκαν από κοκαίνες, από εμπόριο όπλων. Δηλαδή η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών μπορεί να γίνεται και με βρώμικο χρήμα. Είναι αυτούς τους κανόνες του τραπεζικού δικαίου? Ότι για την αναχρηματοδότηση δεν ενοχλεί το μαύρο χρήμα? Βρισκόμαστε μπροστά σε συνταρακτικές αλλαγές. Είμαστε υποχείρια ενός νεοναζιστικού ευρωπαϊκού κατεστημένου. Η Ευρώπη
αποχώρησε από την Κύπρο, διότι το μίσος πλέον περισσεύει, όπως τα βλέπουμε. Έχουν το ίδιο μίσος με αυτό όταν έγινε η πρώτη εισβολή. Απλώς αυτή την κατάσταση, την καινούρια, πρέπει τώρα να την ανεχτούν. Έτσι η Κύπρος βρέθηκε και με κατεχόμενα και με ανεχόμενα. Είναι μέγα θέμα πώς οι ηγέτες της Ευρωζώνης παραβλέπουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο και μετατρέπουν σε πλυντήρια τις τράπεζες χωρίς να κάνουν κανέναν έλεγχο. Θα μπορούσαν, κύριε, με τα λεφτά της τράπεζας Κύπρου να είναι διαγραφές χρεών σε πολιτικά πρόσωπα, να τα έχουν πάρει κάποιοι στα σπίτια τους. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει χωρίς καμία εισαγγελική έρευνα μέσα σε μια μέρα να αρπάζουν τα λεφτά των ανθρώπων? Στην Αμερική, όταν έγινε αυτό με τη Lehman Brothers, πάμε να ακούσουμε τι έγινε. Κατέρευσε η περίφημη Lehman Brothers. Τι έγινε λοιπόν? Τι έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Πήρανε την τράπεζα, βάλανε το Γενικό Εισαγγελέα μέσα και την Ομοσπονδιακή Τραπεζική Αρχή και την κάνανε φύλο φτερό την τράπεζα. Φύλο φτερό. Ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία καθάρισης η Lehman Brothers. Ακόμα και τώρα. Ακόμη και τώρα. Από τις Ομοσπονδιακές Αρχές. Πώς λοιπόν υπογράφουν οι σοβαροφανείς καραγκιόζηδες που τελειώσαν τα πανεπιστήμια για να διαλύουν αδίστακτα ζωές των ανθρώπων? Νομίζω ότι το δόγμα πάση θυσία στην Ευρωζώνη, πολύ σύντομα θα φτάσουμε στο πάση θυσία έξω από την Ευρωζώνη. Άσε που γίνεται τη τρελή και στην Ελλάδα, καυγάδε, ότι πήγε ο άλλο ο Πνάκα και πήγε και βάλε τα λεφτά στην τράπεζα Κύπρου, στην Κύπρο και πλακώνονται, γίνεται τρελή στον δρόμο με το αυτοκίνητο εδώ πέρα. Που πήγε τα λεφτά μα στην Κύπρο και να τα τώρα, ηλίθιε. Μου σπρίξει τα σηκώδια, μωρή. Πρόσεχε, τι κάνει, ρε! Τρελή γίνεται. Με έφαγε, παλιωμαλάκα. Αυτό τι φταίει κι αυτή, κατάλαβε. Αγριεύουν οι καιροί. Σε λίγο θα κερδίσουμε στρατιωτικά στα κανάλια.